Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, αμά, ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. Ω ναι, υπάρχει κόρη μου, φώναξε με αγωνία ο γέροντας. Η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έφεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε. Βγάλε με από εδώ μέσα, Πάτερ, δείξε μου τον δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησε με. Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος εθαύμασε πώς δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν τον δρόμο για την έρημο, μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσα. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε τον χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή ολόλευκη σαν περιστέρι στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Τη φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάτισε πλάι στα άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας. Όσιος Παύλος ο απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε χωρίς να φαίνεται τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από τον Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του το φύλακα άγγελό του που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο αβάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάπου τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έριχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοι τους φωτεινότεροι. Ο αβάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να δει και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σε όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Οι όψεις του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξα σοι ο Θεός, ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε ιδεί εκείνο το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να ιδεί με τι διαθέσεις πήγε στην λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που
Δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο τον Θεό να λέει με το στόμα εκείνου στους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα σπονιρίας από τον ψυχόν ημών απέναντι των οφθαλμών. Πάψαστε από τον πονηριόν ημών. Μάθετε καλόν ποιήν και εάν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικού ως χιώνα λευκανό. Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους. Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας. Αμαρτία προς θάνατον, γράφει ο Αβάς Μάρκος ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία για τις αμαρτίες τους. Δέχονται όμως με ευχαρίστηση τις αφορμές τους. Ένας νέος παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνηθίας έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια. «Κύριε, σώσε με, είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Συ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γερθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με θαυματουργικό τρόπο, γιατί μόνη την αθλειότητά μου σε σέ μόνο καταφέρει ο δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη ήταν ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η αμετανίκητη ελπίδα του στη θεία εσπλαχνία ερέθησε το διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμά να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε κι εσύ», το αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάω να σε πολεμώ για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου». Και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε στιγμή δεν έπασε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στον Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρηπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?» Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άστρο στο μοναστήριο ένας πολιτικός σπηγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρί
Χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά τους Άγιο Ερημίτη και με συντροφή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταθεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον έβρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφο. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λησμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν βούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά, προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι οι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και μητανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο. Τέλος ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολλή προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέγει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι επιμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ο εξεγής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβα του γέροντος και έβγαλε δια της βίας το διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πότισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόν, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και δόξασαν το Θεό. Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα, θυγατέρα ιδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλακτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Χριστό για πανθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα τον Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. Ζήτησε έτσι να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του, απάντησε το μαντίο ή μάλλον ο διάβολος. «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις τη θυγατέρα σου», είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμα». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφθηκε η καρδιά του. «Ο άθλιος εγώ», φώναξε. «Αρνήθηκα ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώνοντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν το Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύς σε έναν από τους Αγίους Πατέρες και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση, τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσου σε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν πάνω από την καλύβα του, στην κορφή του βράχου. «Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 μέρες και μη πάψεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στο φιλάνθρωπο Θεό να σε λύσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου. Ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του Αγίου Γέροντος. Ενίσχυε δρόμος και πνευματικός και συγκοπίαζε με τον μετανοούντα. «Σε παρακαλώ Κύριε», έλεγε στην προσευχή του, «με πολύ πόνο συμπαθείς γέροντες, χάρισε με την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοια». Ο Θεός άκουσε τους στεναγμούς και των δύο.
ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να γίνει την κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έρχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος, είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδελφός, πιο πανηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. Συνέχισε τα έκανα την καλή σου μετάνοια, είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφτεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε πάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πήγημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου». «Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, «που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις μετά το μυστήριο της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του. Αυτή η φωνή ακούγεται να λέγει επιτακτικά στον επιλύσμον άνθρωπο, έλεγε κάποιος πατήρ, «σήμερον επίστρεψον». Οι τωρινοί άνθρωποι δεν ζητούν το σήμερον, αλλά το αύριο για να μετανοήσουν, έλεγε άλλος γέρον. Λέτε πως ένας αδελφός κάθε φορά οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «άφησε σήμερα κι αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν. «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου, όσο για αύριο ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης του έβαλε αυτό το δίδυμα στον αγαπημένα, βέβαιος πως ο όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε με τον διάβολο και σε μια νύχτα μέσα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το έμβλημα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο να γίνει καλόγερος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δύο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απάντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος, και ο κοσμικός, κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση. Να τη διαβάζομαι στα ασκητικά του μεγάλου διδασκάλου του ασκητισμού Ισαάκ του Σύρου. Με τα ίδια μέσα που έχασες το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χωστά στο Θεό, δεν θέλει από σένα μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες, δεν σου γυρεύει νοημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης νικημένος από το πάθος του φθόνου. Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια, δεν γιατρεύουν το φθόνο. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται υλικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη. Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγερος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έγινε αρκετές ημέρες τώρα στον Ελαιόν για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στο Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες του Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόν. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του, «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα πάνω στο όστον ελαιόν, κλείστηκε μέσα
και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρασε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλέβοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε, και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρεχθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός. «Κι ύστερα από λίγες μέρες εκείνη». Κάποιος άλλος νέος παραστράφησε, μα τόσο μετανόησε. Όταν η Θεία Χάρης τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στη μέρη μου και έκλαιε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» το ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσε», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω, δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης το κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στην θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στον Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. «Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατήρ, «μη πάψεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου, αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις την ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρη της ψυχής, την συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα». Ο Όσιος Αρσένιος, μας πληροφορεί ο μαθητής του Αβάς Δανιήλ, άλλαζε το νερό που έβρεχε τα φοινικόφυλλα για τα πανέρια του μόνο μια φορά το χρόνο. Αν λιγόστευε, έριχνε όσο το χρειαζόταν. Με τον καιρό το βρώμικο νερό μύριζε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε άνθρωπος να πλησιάσει. «Πώς υποφέρεις τόση δυσοσμία?» ρωτούσαν τον Όσιο οι γέροντες. «Γιατί δεν αλλάζει συχνότερα το νερό?» «Στον κόσμο απόλαυσα πολλά αρώματα και μυρολικά», έλεγε εκείνος. «Αντί για όλα αυτά, ας υπομείνω τώρα τούτη τη μικρή ταλαιπωρία». Δύο αδελφοί που ασκήτευαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί στερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής.
Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενο στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δυο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτοε για τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα μπόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα μόνο μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον πανάγαθο Θεό, που δεν μ' άφησε να πεθάνω μετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο. Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και τον δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στον πνευματικό του και εξομολογήθηκε. Ο λογισμός μου βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού κι ύστερα από την επιστροφή μου στον Χριστό και τη μετάνοιά μου, δεν μπορώ ακόμη να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάτι που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα, κάθισε εδώ κοντά, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή μου ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέρον τα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτα του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου», που λες, «είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού που είχε μείνει χρόνια καλλιέργητο και ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τρυπόνια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει τη δουλειά αυτή. Μα σαν είδε το παλικάρι εκείνα τα πελώρια αγκάθια και τα αγριοβόταλα, έπεσε σε απελπισία. «Δεν γίνεται να φτιάξει ποτέ τούτο το χωράφι», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα?» Έτσι έπεισε για τα καλά τον εαυτό του πως ήταν αδύνατο να γίνει η δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε το νησταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. Έμεινε καρφωμένο στη θέση του ως το βράδυ χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Χασμουριόταν, στριφογύριζε τεμπέλικα, έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε. Μόνο δουλειά δεν αποφάσισε να κάνει. «Τίποτε δεν έκανες τόσες μέρες», του είπε θυμωμένος ο πατέρας του, σαν πήγε εκεί δε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε ένα αγκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος, «αν γυρίζω και βλέπω πόση δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω. Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη, όσοι πιάνεις με τον πόηρο σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του ο γιος, έβαλε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν ακατόρθωτο να καθαρίσει το χέρσο χωράφι. «Μιμήσου τον κι εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου». Ο νέος έφυγε με καινούργια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλό αγώνα. Δεύτερον, μνήμη θανάτου. «Αν ο χριστιανός», έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «έφερνε κάθε στιγμή στο νου του την κρίση που ακολουθεί το θάνατο, δεν θα μάρτανε με τόση ευκολία. Ένας ερημίτης που ασκείται στην έρημο του Ιορδάνου είχε χρόνια πολλά να πειραχτεί από τον διάβολο. Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστές, πήγαινε μόνο στους αμελείς και οκνηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του παραπονέθηκε. «Τι σου έχω κάνει, Αβά, και με ξεφτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα? Φύγε από το πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης και σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις?», έκανε ο διάβολος με κακία. «Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη?»
Βέβαιος τώρα πως το δόλο είχε κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος, αφήνοντας τον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικό. Από την ίδια στιγμή λοιπόν άρχισε να συγχύζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη. Ω, είναι πάρα πολλά, μονολογούσε διαρκώς. Κι ύστερα από λίγο. Δεν πηγαίνω στον κόσμο να δω λίγο τους συγγενείς μου. Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά. 40 χρόνια ζωή. Πήρε την απόφαση και ένα πρωινό ξεκίνησε στην πόλη, διάστηκε να πει ο ερημίτης. Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησες να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Διάσου να γυρίσεις την καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου, προτού να είναι πια πολύ αργά για σένα. Ντροπιασμένος για το πάθημά του ο γέρο ερημίτης, γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες πέθανε. Ο άνθρωπος που κατορθώνει να έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του το θάνατο, νικά την ολιγοψυχία, έλεγε ένας γέροντας στους νεότερους αδελφούς που τους ζητούσαν λόγο ωφέλιμο. Και πάλι καθώς έγνεθε, τους εβεβαίωνε. Όσες τροφές έχει κάνει ως τώρα τούτο τα δράχτη, τόσες φορές έχω φέρει στο νου μου το θάνατο. Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριος μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μη πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα. Όταν ο Μέγας Αρσένιος αρρώστησε και κατάλαβε πως είχε φτάσει πια το τέρμα της επίγειας ζωής του, άρχισε να κλαίει. «Φοβάσαι, Αβά?» τον ρώτησαν με απορία οι μαθητέ του. «Αυτός ο φόβος τέκνα δεν έλειψε στιγμή από την καρδιά μου αφότου έγινα μοναχός», αποκρίθηκε ο μεγάλος φίλος του Θεού και έκλεισε για πάντα τα σοφά χείλη του. 3 πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του, «Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας. Να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από το γήινο κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου. Σημάζευε καλά το νου σου, χριστιανέ, προτρέπει άλλος πατήρ, και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του αψύχου πια σωματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογήσου σε ποια κατάσταση να βρίσκονται τάχα οι ψυχές εκεί. Σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο ή πικρή σιγή. Με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση.
Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότης θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος ντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή. Τρία πράγματα με συγκλονίζουν, αδελφοί, έλεγε ο Αββάς Ηλίας. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, η εμφάνισή μου ενώπιον του αδεκάστου κριτού και η εναντίον μου καταδικαστική απόφαση. Αν ήταν δυνατόν, λέγει κάποιος γέρον, ύστερα από την Ανάσταση κατά τη Δευτέρα Παρουσία να έβγαιναν πάλι οι ψυχές από τα σώματα, όλοι οι άνθρωποι θα ξαναπέθαιναν από υπερβολικό φόβο. Γιατί πώς θα μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος να ειδεί τους ουρανούς να σχίζονται, το Θεό να εμφανίζεται με οργή και αγανάκτηση εναντίον των αμαρτωλών, τις αναρρύθμιτες στρατιές των ουρανίων δυνάμεων και ολόκληρη την ανθρωπότητα συγκεντρωμένη σε ένα τόπο. Ας τα συλλογιζόμαστε συχνά αυτά, αδελφοί, και ας ζούμε με τη συνέστηση πως χωρίς αναβολή μια μέρα θα πραγματοποιηθούν. Έτσι μόνο θα είμαι θα πάντοτε έτοιμη να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας οποιαδήποτε στιγμή κληθούμε. Ένας νέος αφοσιωμένος στο Χριστό άφησε τα εγκόσμια και πήγε στο όρο Σινά να σκητεύσει. Βρήκε μια ερυπωμένη καλύβα, την επιδιόρθωσε κάπως και αποφάσισε να μείνει εκεί. Πάνω από την παλιά μισοσπασμένη πορτούλα της καλύβας είδε μια μικρή ξύλινη επιγραφή. Θα την είχε χωρίς άλλο αφήσει εκεί ο προκάτοχός του. Ο νέος ερημίτης διάβασε: «Μωυσής προς τον Θεόδωρον παρουσιάζομαι και μαρτυρώ». Κάθε πρωί, ύστερα από την προσευχή του, τα μάτια του έπεφταν στην επιγραφή και σαν να είχε μπροστά του τον άγνωστο που του την κληροδότησε, τον εξέταζε. «Πού να βρίσκεσαι τάχα τώρα, άνθρωπε, και μου φωνάζεις «Είμαι παρόν και μαρτυρώ». Νιώθω την ύπαρξή σου, μα δεν βλέπω το χέρι που χάραξε τούτα τα σοφά λόγια». Καθώς έλεγε αυτά, τύπωνε βαθιά στο μυαλό του πόσο σύντομα διαβαίνει ο άνθρωπος τη γέφυρα του χρόνου για να περάσει στην αιωνιότητα. Τόσο τον απασχολούσε η μελέτη του θανάτου, που δεν του έμενε σχεδόν καθόλου καιρός να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, ούτε με το εργό χερό του που ήταν η καλλιγραφία. Είχε πάρει μερικές παραγγελίες, μα δεν πρόλαβε να τις τελειώσει. Πέθανε. Οι αδελφοί που του είχαν δώσει δουλειά, σαν το έμαθαν, πήγαν στην καλύβα του να πάρουν τα βιβλία τους. Μα δεν βρήκαν τίποτε άλλο γραμμένο στα χαρτιά τους από αυτά τα ενιγματικά λόγια. «Συγχωρήστε με, κύριοι μου και αδελφοί, γιατί έχοντας καθημερινό λογαριασμό με το θάνατο, δεν ευκαιρίσα να γράψω για σας». Δύο γέροντες κουβέντιαζαν κάτω από τη σκιά μιας φοινικιάς. «Όταν στείλω τον υποτακτικό μου σε δουλειά και αργήσει να γυρίσει, στενοχωριέμαι», είπε ο πρώτος. «Είναι τάχα κακό, αμαρτάνω». «Εγώ, Αβά», αποκρίθηκε ο άλλος, «όταν συμβεί να αργήσει έξω ο μαθητής μου, κάθομαι στο κατόφλι της πόρτας και τον περιμένω. Αν μου είπε ο λογισμός μου πως ο αδελφός αργεί, του απαντώ αμέσως. Αν προλάβει ο άλλος αδελφός και φτάσει πρώτος, ο άγγελος της ψυχής σου να σε οδηγήσει σήμερα στον Κύριό σου, τι γίνεται? Είσαι τάχα έτοιμος να παρουσιαστείς? Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, συντρίβεται η ψυχή μου και κλαίω τις αμαρτίες μου. Όσο περιμένω, τόσο μου δίνεται πιο πολύ ευκαιρία να συλλογίζομαι. Άραγε, ποιος αδελφός θα προφτάσει πρώτος, ο κάτω ή ο άνω?» «Σε ευχαριστώ, Αβά», είπε με θαυμασμό ο πρώτος γέροντας. «Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ». Και δεν στενοχωριόταν πια σαν έλειπε ο μαθητής του. Λένε για κάποιον ερημίτη στη Ραϊθό πως δεν έβγαινε ποτέ έξω από την καλύβα του. Πολλές φορές τον είχαν δει να σταματά το πλέξιμό του και να κοιτάζει περίλυπος τη γη.
κινούσε αργά αργά θλιμμένα το κεφάλι, στέναζε βαθιά με πόνο και σιγομουρμούριζε: «Άραγε, τι γίνεται?» Έμεινε αρκετή ώρα σιωπηλός, σκούπιζε τα δάκρυα που σαν ποτάμι έτρεχαν από τα βαθουλωμένα μάτια του, και πάλι άρχιζε τα ίδια. «Τι συλλογίζεσαι, Απάκη, είσαι τόσο πικραμένος?» τον ρωτούσαν συχνά οι αδελφοί που του πήγαιναν λίγο φαγητό. «Πως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μου και αλίμον δεν φρόντισα να ετοιμάσω την έξοδό μου», απαντούσε ο γέροντας. «Αν καίει μέσα στην ψυχή σου σαν λαμμένη λαμπάδα η επιθυμία της ουρανίου βασιλείας, να είσαι βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις πληρονόμος της», μας λέγει ο Αμπάς Υπεράχιος. «Μην θαυμάζεις, αδελφέ», έλεγε σε ένα νέο μοναχό κάποιος γέροντας, «όταν ακούς να σου λέγουν πως, ενώ είσαι άνθρωπος, πρέπει να αγωνιστείς να γίνεις άγγελος. Συλλογήσου πως ο παντοδύναμος Θεός υπόσχεται στους αγωνιστάς δόξαν εις άγγελον. Δώσε λίγη ξεκούραση στο βασανισμένο κορμί σου, Αμπά», έλεγαν οι μαθητές του σε ένα πολύ ηλικιωμένο ασκητή που εξακολουθούσε να αγωνίζεται με νεανικό ζήλο. «Νομίζω, παιδιά μου, πως και ο Πατριάρχης Αβραάμ ακόμη, βλέποντας τις θείες δωρεές που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει, θα μετανοεί γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο στην επίγεια ζωή του», αποκρινόταν με ενθουσιασμό ο γέροντας. «Είναι συγκινητικά όσα διαβάζομαι για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν τη λάμψη του είναι τους και να πέσουν ύστερα ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αμπάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους γι' αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν «διαμάντη της ερήμου» και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα στο θάνατό του έλαμψε σόλιδη στην πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαραχτεί μια έκφραση ήρεμης ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητές του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του. Τα χείλη του αργοσάλεψαν. Κάτι θέλησε να υπεί. «Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με βλάβη μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί, δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. «Έρχεται ο Αβάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών. Είδα για μια στιγμή με τα μάτια της ψυχής τους τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να πλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεκτό από τους μαθητές του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. «Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών!» Το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο εκείνος έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, Πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητές του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο και δύο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλεφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάριε Ισόη. Συ μετανοούσες όλη σου τη ζωή», το αποκρίθηκαν οι πατέρες θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του.
Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμη αρχή. Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτό τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Σοι!» Ήταν τα τελευταία του λόγια. Μ' αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε ειδεί τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Κανείς δεν μπορούσε να υπεί, μα όλα το εβεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα, η άρρητη ευωδιά, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεκτό φίλο του. Κατέβηκε μια μέρα στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του ένας γέρος Σαββάς. Κατάκοπος από την οδηπορία πήγε και κάθισε στο σκαλοπάτι ενός μεγάλου σπιτιού που βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή εκείνη ψυχοραγούσε ο πλούσιος νοικοκύρης του σπιτιού. Ενώ ο Αββάς ξεκουραζόταν, ανίδεος για ό,τι γινόταν μέσα, είδε ξαφνικά να έρχονται καλπάζοντας πλήθος μαύροι καβαλάριδες, άγριοι στην όψη. Στην εξώθυρα κατέβηκαν από τα κατάμαυρα επίσης αλογά τους και όρμησαν στο σπίτι. Ο γέροντας κατάλαβε και τους ακολούθησε ως επάνω στο δωμάτιο του ετοιμοθάνατου. Σαν τους αντίκρισε εκείνος, έβγαλε σπαρακτικές κραυγές. «Θεέ μου, σώσε με!» Εκείνοι τον ειρωνεύτηκαν σκληρά. «Τώρα στη δύση της ζωής σου θυμάσαι τάχα το Θεό?» Πολύ αργά το σκέφτηκες. «Γιατί δεν τον φώναζες από την αυγή, τώρα μας ανήκεις?» Καθώς έλεγαν αυτά εκείνοι οι απάνθρωποι, απόσπασαν με βία την ψυχή του και με θριαμβευτικό αλλαγμό απομακρύνθησαν. Ο Αββάς έβηνε σαν πεθαμένος από τη θλίψη και την τρομάρα του. Όταν ύστερα από πολλή ώρα συνήλθε, διηγήθηκε για ωφέλεια των άλλων τι του είχε φανερώσει ο Θεός. Ένας νέος πόθησε να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό, ακολουθώντας τον ερημικό βίο. Η μητέρα του όμως δεν τον άφηνε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον εμποδίσει. «Αμαρτάνεις το Θεό», της έλεγε συχνά εκείνος, «βάζοντας το δρόμο μου τόσα προσκόμματα. Θέλω να φύγω, να σώσω την ψυχή μου». Τέλος, με τα πολλά κατάφερε να την πείσει. Έφυγε ευθύς στην έρημο, βρήκε μια καλύβα και έμεινε εκεί να σκητεύει μόνος. Ύστερα από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα του, που δεν ήταν καθόλου καλή χριστιανή. Στην αρχή ο νέος ερημίτης πήγαινε καλά, αγωνιζόταν. Με τον καιρό όμως άρχισε να χάνει τον πρώτο ζήλο του. Βαρέθηκε τη μοναξιά, παραμέλησε τα καθηκόντά του που είχε σαν μοναχός και στο τέλος κατάντησε να μην δίνει σημασία για τη σωτηρία του. Κάποτε αρρώστησε βαριά και λίγο έλειψε να πεθάνει. Ένας αδελφός που από αγάπη τον φρόντιζε, τον είδε να πέφτει εξαντλημένος σε βαθιά λιποθυμία. Ο ίδιος, όπως διηγείται αργότερα, ένιωσε να χωρίζεται βία η ψυχή από το σώμα του και να βυθίζεται στη σκοτεινή άβυσσο της κολάσεως. Εκεί, ανάμεσα στους άλλους κολασμένους, βρήκε τη μητέρα του. Τον είδε και εκείνη δυστυχισμένη και σάστησε. «Και εσύ, γιέ μου», του είπε θρηνώντας, «σε τούτο τον καταραμένο τόπο της απελπισίας καταδικάστηκες. Πού είναι λοιπόν τα λόγια που μου έλεγες, πως θέλεις να σώσεις την ψυχάστηκε ο μοναχός από τη δίκαιη εκείνη παρατήρηση, που δεν έβρισκε λόγια να δικαιολογηθεί? Ευχόταν τη στιγμή εκείνη να άνοιγε πιο βαθιά ο Άδης να τον κρύψει, παρά να ακούει τον έλεγχο της μάνας του. Στη δύσκολη θέση που βρισκόταν, του φάνηκε πως άκουσε την προσταγή. Πάρτε τον πίσω, του χαρίζεται λίγη προθεσμία να διορθωθεί». Ύστερα από αυτό ήρθε στις αισθήσεις του. Τρομαγμένος διηγήθηκε στον αδελφό του όσα είχε ήδη και ακούσει. Σε λίγες μέρες έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά και ψυχικά.